Όχι η ακόμα. Ουσία ποια είναι. Εμείς και σήμερα από την εκπομπή σας κάνουμε έκκληση συνολικά σε όλους τους εργαζόμενους, στα συνδικάτα, να χτυπήσουν, να το πω έτσι, τις καμπάνες για να μπορέσουν να αντιδράσουν, να συγκρουστούν με αυτή την πολιτική, με αυτά τα μέτρα που προβλέπει το νέο αναπτυσσιακό πολυνομοσχέδιο, το οποίο πέρα από όλα τα άλλα ουσιαστικά προβλέπει τον οριστικό ενταφιασμό των κρατικών συμβάσεων, όπου θα υπερτερούν, λέει, οι επιχειρησιακές και τα λοιπά, όπου δεν θα εφαρμόζονται σε ειδικές οικονομικές ζώνες, τις οποίες τις πρόβλεψε ο Πρωθυπουργός και από τη Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με άλλους όρους και θα είναι άλλοι οι όροι εργασίας των εργαζομένων, όπου επιχειρείται μέσα από αυτό τον ουσιακό νόμο ο αστυχικός έλεγχος των συνδικάτων από το κράτος και την εργοδοσία, προκειμένου να μπορούν να περάσουν συνολικά όλα αυτά τα μέτρα, όλη αυτή η αντιλαϊκή πολιτική η οποία ακολουθείται και από τη Νέα Δημοκρατία, σε συνέχεια βέβαια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι γνωστό, επικαλείται σε αυτόν τον αναπτυσσιακό νόμο η κυβέρνηση το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που είχε γίνει επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016 σε σχέση με το θέμα των κρατικών συλλογικών συμβάσεων, και αυτό είναι που έχετε σήμερα να υλοποιήσει. Αυτό βάζει σαν σχέδιο νόμου η κυβέρνηση, βέβαια χτυπώντας πάνω απ' όλα το θέμα της απεργίας, όπως έκανε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πρόβλημα το 50-1, τώρα προβλέπει την ηλεκτρονική ψηφοφορία για το θέμα των απεργιών. Δεν θέλουν μαζικές διαδικασίες. Δεν θέλει γενική συνέλευση. Δεν θέλουν εκείνα μέσα από τις συνελεύσεις να υπάρχει συζήτηση στους εργαζόμενους για τα αιτήματα, για τις μορφές πάλης, για όλα αυτά. Αν θέλετε, ένα όπλο στα χέρια των εργαζομένων που είχαν χρόνια τώρα προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν απέναντι στην ίδια την προσπάθεια της εργοδοσίας να πάρουν και την μπουκιά από το στόμα των ίδιων των εργαζομένων. Γιατί αυτό γίνεται σήμερα. Η παραβατικότητα που υπάρχει στους χώρους δουλειάς δεν είναι αποτέλεσμα ενός κακού εργοδότη. Είναι αποτέλεσμα όλου αυτού του νομοθετικού πλαισίου που έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, τα 10 χρόνια, όπου δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Έχει τσακίσει κάθε εργασιακό δικαίωμα που έχει κατακτήσει η εργατική τάξη μέσα από πολύ σκληρούς αγώνες. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αυτός είναι ο σχεδιασμός και της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βέβαια και αυτός τι έκανε, συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Υλοποιώντας κάθε αξίωση των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Mm-hmm. Αυτός είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου, είναι η διευκόλυνση με νέες δεκάδες ρυθμίσεις υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου για να επενδύουν όπου θέλουν, όπως θέλουν, με πολύ φθηνή εργατική δύναμη. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι μπροστά μας έχουμε μια επίθεση στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά και βεβαίως στην φορολογία σε βάρος του λαού. Είναι γνωστό και πριν με το ΣΥΡΙΖΑ, το 95% των φορολογικών εσόδων προέρχονταν από τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς δηλαδή, τους συνταξιούχους, τους αυταπασχολούμενους. Και τώρα συνεχίζεται και τώρα αυτή η φορολογία σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού μας και βεβαίως μειώνοντας τους φόρους από τους μεγάλους επιχειρηματικούς και μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτή είναι η γραμμή, αυτός είναι ο σχεδιασμός, είναι ίδιος και προωθείται και από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν την επίθεση. Ήδη εδώ η Επιτροπή για την Επικουρική Ασφάλιση είναι γνωστό ότι καταλήγει ότι θα είναι κεφαλαιοποιητικό σύστημα όχι μόνο στην επικουρική αλλά και στην ανταποδοτική ασφάλιση. Αν θα δείτε σήμερα τα δημοσιεύματα με τον κύριο Μηταράκη να προβλέπει, να λέει μάλλον, ότι και στην ανταποδοτική ασφάλιση, δηλαδή στο όλο τον ασφαλιστικό βίο, θα είναι κεφαλαιοποιητικό το σύστημα. Δηλαδή, και είπαμε να τελειώσουμε αυτό, θα ρισκάρει ο εργαζόμενος ασφαλισμένος με τις εισφορές του, δεν θα ξέρει αν θα πάρει σύνταξη, θα ξέρει τι θα δίνει, αλλά δεν θα ξέρει τι θα παίρνει. Ωραία. Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε απεργίες, τα συνδικάτα ετοιμάζονται, λοιπόν, για να μπορέσουν να συγκρουστούν με αυτή την πολιτική.